Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τώρα πάμε στο σφοδρό επεισόδιο που είχαμε, κυρίες και κύριοι, στη Βουλή μεταξύ του Ηλία Κασιδιάρη και του Προεδρεύοντος Γιάννη Δρεβελέγκα. Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής χαρακτήρισε όλους τους βουλευτές προδότες, κλέφτες, απατεώνες και πουλημένους, και συγκεκριμένα τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, λαμόγια. Είπε ακόμη ότι υπάρχει σχέδιο να φυλακιστεί ο ίδιος και άλλοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ο Προεδρεύων Γιάννης Δρεβελέγκα ζήτησε να κλείσει το μικρόφωνο του Κασιδιάρη και σε εξίσου υψηλούς τόνους του είπε ότι αν θεωρεί ότι η Βουλή είναι παράνομη, να σηκωθούν και να φύγουν. Την ίδια τώρα όμως, όπως θα δούμε αμέσως στο ρεπορτάζ, το φως βλέπουν και στοιχεία και φωτογραφίες από τη δράση μελών της Χρυσής Αυγής. Δεδομένα όλα αυτά προκαλούν σοκ, θα τα δούμε, που εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Φορούν στολές παραλλαγής, κρατούν αυτόματα όπλα και ποζάρουν με καμάρι σε κατασκήνωση στους καταράκτες του ποταμού Νέδα. Σε άλλα φωτογραφικά καρέ χαμογελούν και χαιρετούν ναζιστικά, ακόμα και μπροστά από σημαίες των SS. Οι φωτογραφίες στελεχών και μελών της Χρυσής Αυγής που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μόνο σε δραστηριότητες πολιτικού κόμματος δεν παραπέμπουν. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει κανείς την ανάγκη μελών της οργάνωσης να απαθανατήσουν στιγμές σαν κι αυτοί που βάζουν στο κεφάλι του φερόμενου ως αντιπάλου τους περίστροφο, όπως και αυτή τη φωτογραφία ενός ζευγαριού οπαδών της Χρυσής Αυγής, όπου ένα τρίτο άτομο έχει βάλει πάνω από το κεφάλι του όπλο και απειλεί χάρη αστειότητας να τους πυροβολήσει. Το υλικό που βρέθηκε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που κατασχέθηκαν από τα σπίτια του συλληφθέντος για την υπόθεση Φίσα, Γιώργου Πατέλη, πυρηνάρχη Νίκαιας της Χρυσής Αυγής, και σύμφωνα με πληροφορίες του στελέχους του κόμματος Θέμης Κορδέλη, που είναι υπόδικη για δολοφονική επίθεση κατά μεταναστών, όλα δείχνουν ότι επιβεβαιώνει τα σενάρια περί παραστρατιωτικής δομής της οργάνωσης. Εντύπωση προκαλούν και αρκετές φωτογραφίες όπου ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη της Χρυσής Αυγής εμφανίζεται και ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, που τότε είχε ισχυριστεί ότι δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος της οργάνωσης. Αυτή η φωτογραφία όμως που βλέπετε επιβεβαιώνει ακόμα και τους φόβους για στρατολόγηση στους σκοτεινούς δρόμους της οργάνωσης ανήλικων παιδιών. Μέχρι σήμερα τέτοιου είδους υλικό είχε εντοπιστεί μόνο με βουλευτές της οργάνωσης, μεταξύ αυτών και ο Ηλίας Κασιδιάρης, που για ακόμα μία φορά κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Βουλή έβαλε κατά πάντων, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Προέδρου Γιάννη Δρεβελέγκα. Είστε όλοι προδότες και πουλημένοι, κλέφτες και απατεώνες. Ούτε ένας. Να διαγραφούν από τα πρακτικά, να διαγραφούν από τα πρακτικά. Να διαγραφούν, κύριε Κασιδιάρη, δεν έχετε το λόγο. Γιατί μιλάτε τώρα. Δεν έχετε το λόγο. Να κλείσει το μικρόφωνο. Γιατί μιλάτε. Να κλείσει το μικρόφωνο. Παραβιάζετε το άρθρο 79 και σας αφαιρώ το λόγο. Σας αφαιρώ το λόγο. Και αν νομίζετε ότι είναι παράνομη η Βουλή, έχετε έναν τρόπο να σηκωθείτε να φύγετε. Να σηκωθείτε να φύγετε, να ησυχάσει και ο ελληνικός λαός. Να ησυχάσει και ο ελληνικός λαός. Να σηκωθείτε. Εσύ να τραπείς. Εσύ να τραπείς. Και βγάλει το χέρι από την τσέπη. Όταν μου μιλάς θα βγάλει το χέρι από την τσέπη. Είδαν ότι δεν κατάφεραν τίποτα με τις δολοφονίες και τις παράνομες φυλακίσεις και προσπαθούν με γελία ψέματα να μας πλήξουν. Υπενθυμίζω ότι αυτό το σχέδιο που πηγάζει από κρατικές υπηρεσίες είναι πολύ παλιό και εντελώς αποτυχημένο. Ενωμένοι οι βουλευτές και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής, βαδίζουμε εμπρός και συνεχίζουμε τον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία. Σύμφωνα με αστυνομικές και δικαστικές πηγές, οι φωτογραφίες που παραδόθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας στην ανακρίτρια Ιωάννα Κλάπα, που χειρίζεται την υπόθεση του ακροδεξίου κόμματος, δημιουργούν νέα δεδομένα στην έρευνα για τη δολοφονία τον περασμένο Σεπτέμβριο του άτυχου 35χρονου στο Κερατσίνι. Όπως νέα δεδομένα ενδεχομένως να προκύπτουν και από τους αποκαλυπτικούς διαλόγους της ομάδας Δίας με το κέντρο της ελληνικής αστυνομίας το βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, που αποκαλύπτει το βήμα. 20 άτομα της Χρυσής Αυγής μας ενημερώνουν ότι είχαν μια διαμάχη με άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίων. Προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Πάντως, να γνωρίζετε, από ό,τι διακρίνουμε, υπάρχουν και κάτι σιδερομπονιές με όπλα. Να μείνουν σε απόσταση προκειμένου να δίνουν εικόνα στο κέντρο της Ελλάς. Το εντυπωσιακό των διαλόγων μεταξύ του κέντρου της ελληνικής αστυνομίας και της ομάδας Δίας που έσπευσε επί τόπου, όπως αποκαλύπτει το βήμα, είναι ότι παρότι σε τέσσερις φάσεις του περιστατικού το πλήρωμα που βρισκόταν επί τόπου ζητά ενισχύσεις από την Νίκαια και το Πέραμα, ο εκφωνητής δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται. Μάλιστα, λίγη ώρα μετά ρωτά αν στο επεισόδιο συμμετείχαν αλλοδαποί.
Πάμε και πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη τώρα, τον Δημήτρη Καλεστεφανή, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, για να δούμε τώρα, Δημήτρη, πώς αξιολογεί η αστυνομία τη δεύτερη προκήρυξη της οργάνωσης Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Ομάδες. Δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ. Να θυμίσουμε ότι είναι η οργάνωση αυτή που είχε αναλάβει την ευθύνη για τις δολοφονίες των μελών της Χρυσής Αυγής στο Ηράκλειο. Καλησπέρα σας και πάλι. Οι επιτελείς αντιτρομοκρατικής εκτιμούν, διαβάζοντας και μία και δύο φορές την 21 σελίδες δεύτερη προκήρυξη της οργάνωσης Μαχόμενες Λαϊκές Επαναστατικές Δυνάμεις ως απάντηση σε αριστερά κόμματα, αριστερές οργανώσεις, αντεξουσιαστές και αναρχικούς που έσπευσαν να πούν ότι το συγκεκριμένο χτύπημα, η δολοφονική επίθεση, το τρομοκρατικό χτύπημα με τα δύο μέλη νεκρά της Χρυσής Αυγής είναι προβοκάτσια. Χαρακτηριστικά σε ένα κομμάτι της προκήρυξης, ο συντάκτης συγγράφει ότι δεν υπήρξε ένοπλη επαναστατική ενέργεια ίσως τα τελευταία 20 χρόνια που να μην λιδωρήθηκε τόσο πολύ από εκείνους από την αριστερά, αλλά κυρίως από κάποιους αναρχικούς αντεξουσιαστές αυτή τη φορά που μιλούσαν για προβοκάτσιες, σκοτεινά κέντρα κτλ. Αποκαλύπτοντας τον πραγματικό τους ρόλο που δεν είναι άλλος από το να σπέρνουν την ιτοπάθεια, την θυματοποίηση και να δίνουν χέρι βοηθείας στην προσπάθεια του κράτους να απομονώσει και να καταστήλει επαναστάτες που έχουν επιλέξει τον ένοπλο αγώνα. Αυτό μοιάζει με εμφύλιο, Δημήτρη, με ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ναι, κάπως έτσι εκτιμούν και οι άνδρες αντιτρομοκρατικής, αρκεί να σας διαβάσω το πώς κλείνει η συγκεκριμένη προκήρυξη, που λέει ότι οι περισσότεροι πανικόβλητοι ενέπλεκαν τα σενάρια για το ποιος έκανε την επίθεση και μιλούσαν για ξεκαθάρισμα λογαριασμών, για πράκτορες, προβοκάτορες γενικώς, ακόμα και για τους ίδιους τους χρυσαυγίτες. Ο πανικός δεν είναι, όπως λέει ο συντάκτης, δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος για την πολιτική και η τρικυμία στο κρανίο που σημειώθηκε στο αναμενόμενο να φέρει τη γελιοποίηση των συκοφαντιών, κυρίως μετά την ανάληψη της ευθύνης από τη συγκεκριμένη οργάνωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.